Ο εφιάλτης επιστρέφει στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ρωσικός πύραυλος χτυπά κρίσιμη υποδομή και ένα πολυόροφο κτίριο σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου. Και ο Δήμαρχος καλεί τους πολίτες να μείνουν στα καταφύγια. Alerts have been sounding across Ukraine, including here in the capital, Kyiv, hence why we are down here in a shelter. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και οι διασώστες πέφτουν στο σημείο για να απομακρύνουν τους αμάχους. Τρεις άνθρωποι πέφτουν νεκροί, ενώ έξι ακόμη τραυματίζονται. Η πρωτεύουσα βυθίζεται ξανά στο σκοτάδι, αφού οι αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο κρίσιμες υποδομές προκαλούν διακοπή ρεύματος σε ολόκληρο το Κίεβο, ενώ διακόπτεται και η υδροδότηση. Την ίδια ώρα η Ζαπορίζια θρηνεί τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα νεογέννητο μόλις δύο ημερών. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν το μαιευτήριο του νοσοκομείου στο Βιλνιάνσκ. Και οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια. Η Νατάλια έχει μόλις συνειδητοποιήσει ότι ο 13χρονος γιος της τραυματίστηκε σοβαρά από ρωσικό βομβαρδισμό και λυγίζει. Είναι ένας από τους συνολικά τρεις τραυματίες το τελευταίο 24ωρο στη Χερσόνα, ενώ από το ρωσικό σφυροκόπημα έχασε τη ζωή του ένας ακόμη άνθρωπος. Στα δυτικά και την πόλη Λβίβ, τα ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα προκαλούν ολικό blackout, το οποίο επεκτείνεται και σε αρκετές περιοχές της γειτονικής Μολδαβίας. Η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις drones στην κατεχόμενη από τους Ρώσους Κρυμαία. Η ρωσική αεράμινα τα αναχαιτίζει. Όπως καταγγέλουν οι Ρώσοι, στο στόχαστρο των Ουκρανών βρέθηκε σταθμός παραγωγής ενέργειας της Σεβαστούπολης στην περιοχή Μπαλακλάβα.